Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Μανταλιά Παναγιώτα. Είμαι εκπαιδευτικό ΠΕ80 του πρώτου γυμνασίου Μουζακίου και η εργασία η οποία θα σα παρουσιάσω είναι αποτέλεσμα τη έρευνά μου για το μεταπτυχιακό μου στον τομέα διοίκηση εκπαίδευση. Ο τίτλο τη είναι Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνία ω εργαλείο διεκπαιρέωση των διοικητικών υποχρεώσεων τη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Ο ρόλο του διευθυντή και των διδασκόντων. Το... Η εργασία μου αποτελείται από τέσσερα κομμάτια. Το θεωρητικό μέρος, τη μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας. Πάμε να δούμε ποιο είναι βασικά το έργο της διοίκηση, ξεκινώντας από αυτό. Πρέπει η διοίκηση να προσδιορίζει του εκπαιδευτικού στόχου σχολική μονάδα, να εφαρμόζει του κανόνε δικαίου, να δημιουργεί και να διατηρεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, να αξιοποιεί του διαθέσιμου πόρου, είτε αυτή είναι ηλική είτε είναι ανθρώπινη, που διαθέτει να προσδιορίζει το βαθμό αποτελεσματικότητας του οργανισμού και όταν δεν είναι η και όταν δεν της αρέσει αυτός ο βαθμός αποτελεσματικότητας να μπορεί να επαναπροσδιορίζει τους στόχους του, του... της σχολικής μονάδας. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τη διοικητική διάθρωση ελληνικής εκπαίδευσης που όλοι γνωρίζουμε, γι' αυτό προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, και να πάμε στα καθήκοντα του διευθυντή. Ποια είναι τα καθήκοντά του λοιπόν. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, βοηθά τους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και διοικητικού χαρακτήρα, προσπαθεί να μετατρέψει το σχολείο του σε μονάδα επιμόρφωσης, συνεργάζεται ισότιμα με όλους και ενισχύει τη συνοχή του συλλόγου των διδασκόντων. Μάλιστα, στην έρευνα μας, σε μία από τις συνεντεύξεις, ένας διευθυντής μας ανέφερε ότι σημαντικός επίσης ρόλος του διευθυντή είναι να είναι κυματοθράφστης απέναντι στις διαμάχες και στις δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται σε σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όπως θα δούμε παρακάτω. Παρόλα αυτά, με την εξέλιξη τη τεχνολογία, η ίδια η τεχνολογία μπαίνει μέσα στη διοίκηση τη σχολική μονάδα. Έχουμε ψηφιακή διοίκηση πλέον των εκπαιδευτικών μονάδων και πώ? Με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκαιο, Δίκτυο, με τον Obsid, με το eData data Center, με το Δία, με τον Nestor και το γνωστό σε όλου μα, My School, που θα μα απασχολήσει σε αυτή την έρευνα πολύ περισσότερο το MySchool, μια πλατφόρμα η οποία αυτή τη στιγμή συνδέει όλες τις σχολικές μονάδες, είτε είναι πρωτοβάθμια, είτε είναι δευτεροβάθμιας, με τις περιφερειακές διοικήσεις καθώς και με την κεντρική διοίκηση που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί χρειαζόμαστε όμως πλέον στην α, διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας ολοκληρωμένα ψηφιακά συστήματα. Γιατί έχουμε καλύτερη άμεση και βελτιωμένη πληροφόρηση είτε ανάμεσα σχολικές μονάδες είτε ανάμεσα σχολικές μονάδες για την κεντρική διοίκηση. Είναι απλή, εύχριστη και φιλική διαχείρισή τους προς τους χρήστες. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων, αποδοτικότερη ε, συνεργασία. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενίσχυση της εκπαιδευτικής γνώσης, αξιοποίηση των τουπουέ, πρόοδο της υλικοτεχνικής υποδομής, βελτίωσή της α... και αθώς και την ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού. Η εργασία μας α... προσπάθησε να απαντήσει σε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα και αυτά είναι τα εξής. Πρώτα προσπαθήσαμε να βρούμε ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν κυρίως το διοικητικό και γραφειοκρατικό κομμάτι της σχολικής μονάδας. Θελήσαμε να δούμε κατά πόσο η κατανομή των οργασιών οι οποίες έχουν να κάνουν με υπολογιστές γίνονται σε αυτούς οι γνωρίζουν οι υπολογιστές ή σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως γνώσης. Προσπαθήσαμε να βρούμε το βαθμό ετοιμότητας των διευθυντών και των εκπαιδευτικών στη χρήση των τουποέ και αν μπορούν να ανταποκριθούν στις διοικητικές ανάγκες μιας σχολικής μονάδας και κατά πόσο είναι απαραίτητη πλέον η επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η έρευνά μας έχει διπλό χαρακτήρα. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική έρευνα για να διεξάγουμε τα συμπεράσματά μα. Όσον αφορά την ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιήσαμε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο απάντησαν 260 άτομα εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Η δομή του ερωτηματολογίου ήταν ω εξή. Το πρώτο μέρος αποτελούνταν από τα δημογραφικά στοιχεία, το δεύτερο από ερωτήσεις σχετικά με την επιμόρφωση των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών με τις του -E. ερωτήσεις για το πώς επηρεάζουν οι τεχνολογίες πληροφοριών εκπαίδευσης στη διοίκηση του σχολείου και το τελευταίο μέρος ήταν κατά πόσο χρειαζόμαστε το MySchool, είναι η υπαρξή του, μάλλον η υπαρξή του μας βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Όσον αφορά τώρα την ποιοτική έρευνα, πήραμε ημιδομημένες συνεντεύξεις από 10 διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο, από διαφορετικά είδη σχολικών μονάδων. Είτε είναι γυμνάσιο, λύκειο, μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο, αλλά και επά. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας αρχικά. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που απάντησαν ήταν άντρε, ηλικία 46-55 ετών. το 60% αυτών που απάντησαν δεν είχαν άλλον τίτλο πλήν του πανεπιστημιακού τους πτυχίου με το οποίο διορίστηκαν. Το 44% γνωρίζουν, δηλώνουν ότι γνωρίζουν, χρησιμοποιούν του που το 23% θεωρεί σημαντική, σημαντικό βήμα τη μηχανοργάνωση μιας εκπαιδευτικής μονάδας και ένα, ένα 20% αναφέρει ότι χρειάζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα στη, για, για την διοίκηση της εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα βλέπουμε ότι το 58% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής στη διοίκηση του σχολείου είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Στο επόμενο σχεδιάγραμμα βλέπουμε μία ανάλυση των διοικητικών εργασιών και κατά πόσο συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί, ότι αξιοποιούνται, γίνονται μάλλον, με τη χρήση, με τη χρήση ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βλέπουμε ότι η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, η, η αποστολή email σε άλλους φορείς και σε γονείς, επεξεργασία κειμένων, πρωτόκολλο, μεταφορά μαθητών, ε, δηλώσει συμμετοχή σε προγράμματα, το ορολόγιο πρόγραμμα, σχεδιασμό εκπαιδευτικού έργου, όλα αυτά βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αξιοποιούνται οι τεχνολογίε τη πληροφορία επικοινωνιών στι συγκεκριμένε εργασίε. στο επόμενο σχεδιάγραμμα βλέπουμε ότι το 50% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι διοικητικές αυτές εργασίες γίνονται από τον διευθυντή ένα 47% από τον υπεύθυνο για τη διοικητική εργασία εκπαιδευτικό, μετά ένα 44% από τον υποδιευθυντή και τέλος από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει τι να χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βέβαια, με... Παρουσιάστηκαν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σχολική μονάδα. Και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, η ανεπάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού, η παλαιότητα ψηφιακών υποδομών, η ανεπάρκεια λογισμικού για θέματα διοίκησης, η έλλειψη επιμόρφωσης στη χρήση, τεχνολογίας στη χρήση υπολογιστών, αλλά και το άγχος και η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, κυρίως των εκπαιδευτικών μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το πώς να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και εδώ ερχόμαστε σε κάποιες λειτουργίες της διοίκησης, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το My School, και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνεί ότι η πλατφόρμα MySchool χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό για αυτές τις εργασίες και είναι αρκετά βοηθητική στην όλη διοικητική διαδικασία της σχολικής μονάδας. Βλέπουμε τα ποσοστά για τις εγγραφές, μετεγγραφές, δημιουργία τμήματων, αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, η ενημέρωση βαθμολογίας, ενημέρωση αποσιών και την έκδοση αποτελεσμάτων. Όλες αυτές οι διοικητικές εργασίες πλέον γίνονται πολύ πιο εύκολα με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι, οι χαρακτηριστικές μάλλον είναι οι απαντήσεις στην παρακάτω ερώτηση, κατά πόσο θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να υπάρχει δυνατότητα να κλειδώνει η προφορική βαθμολογία και η απουσίαση των μαθητών μετά από κάποια χρονική στιγμή. Από ό,τι βλέπουμε, το 39% και το 37% αντίστοιχα των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι θα έπρεπε να κλειδώνει το My School, γιατί αυτό θα προσέδιδε μεγαλύτερη ασφάλεια και αξία στην διοικητική διαδικασία. Ε, μετά από τις συσχετήσεις μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των τουπουέ συνδέεται άμεσα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του κόστου, τη βελτίωση του έργου, καθώς και την αμεσότητα και την ενημέρωση. Πολύ καλή συσχέτιση μας δίνει η μείωση του κόστους και η μείωση της γραφειοκρατίας. Το άγχος και η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών συσχετίζονται θετικά με την έλλειψη επιμόρφωσης. Επίσης υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων επεξεργασίας κειμένων και την τήρηση του ηλεκτρονικού. Αρχείου. Τώρα, όσον αφορά την ποιοτική έρευνα, τα σχολεία των διευθυντών που παραχώρησαν τι συνεντεύξει βρίσκονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία, Αττική και Πελοπόννησο, ενώ ο χρόνο υλοποίηση των συνεντεύξεων ήταν από 10 Δευτέρου 35 του 2018. Ποιε διαπιστώσει τώρα προέκυψαν από τι συνεντεύξει. Και οι διευθυντέ θεωρούν ότι η ύπαρξη του My School και τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοικητική διαδικασία είναι πολύ θετική. Βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση του κόστου. Θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στου εκπαιδευτικού που θέλουν να ασχοληθούν με την διοίκηση και να επιμορφωθούν στης, στη χρήση των ΠΟΕ. Βασικό κομμάτι τον των συνεντεύξεως ήταν η δημιουργία μια σχολής τελεχών εκπαίδευσης, που από εκεί θα βγαίνουν εκπαιδευτικοί που, θα, που θέλουν έχουν το μεράκι να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Ε, χρειάζεται ο διευθυντής να γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ε, και τόνισαν ιδιαίτερα οι διευθυντές την ελλιπής επιμόρφωση από την πλευρά της πολιτείας. Άρα λοιπόν, η εισαγωγή των τουπές στη διοίκηση σχολείου είναι πολύ χρήσιμη. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός στο σχολείο χρησιμοποιείται όντω για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών. Αν και πολλοί είπαν ότι χρειάζεται βελτίωση της υποδομής, είτε αυτή έχει να κάνει με υλικοτεχνική υποδομή, είτε με λογισμικά, οι τούπου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, βελτιώνεται η διοικητική εργασία. Κυρίω κυρίως με τη δυνατότητα εκτύπωσης βραβείων, αριστείων, τη σύνδεση του MySchool με το Εθνικό Δημοτολόγιο, δυνατότητα αξιοποίηση του MySchool με email του γονέα. Ε, όλα αυτά λοιπόν βοηθούν στην εξέλιξη και στην διοικητική διαδικασία μια σχολικής μονάδας. Σε αυτή την αδιαφάνεια βλέπουμε κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα για όσους θα ήθελα να ασχοληθούν. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Περιμένω τις ερωτήσεις σας.